Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος έκανε λόγο για μια συνάντηση σε φιλικότατη ατμόσφαιρα και την οποία απασχόλησαν το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις, ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή, αλλά και η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Οι συνομιλίες διήρκησαν μία ώρα. Με τα πρώτα 20 λεπτά, οι δύο άνδρες να συνομιλούν χωρίς την παρουσία των συμβούλων τους. Ο κ. Αναστασιάδης ρωτήθηκε τι ακριβώς αναμένει από αμερικανικής πλευράς στο κυπριακό πρόβλημα. Αυτό που αναμένουμε είναι ενεργό εμπλοκή, με την έννοια, εφόσον προχωρήσει δηλαδή ο διάλογος, υπάρχουν δυσκολίες, παρεμβάσεις προς την πλευρά την τουρκική, έτσι ώστε να υπάρξει προσαρμογή με αυτά που θα συνάδουν με το κοινό να κοινωθεί, με τις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια λύση που οπωσδήποτε δεν θα αφήνει νικητές και ηττημένους, αλλά θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα δημιουργεί ένα κράτος που θα είναι ισότιμο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες και των δύο πλευρών. Ανακοίνωση για τη συνάντηση Αναστασιάδη Μπάιντεν εξέδωσε και ο Λευκός Οίκος. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, συμφώνησαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου. Οι δύο ηγέτες καλωσόρισαν το διορισμό του Ειδικού Συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών, Έσπεν Μπάρθ Άιντε, και συμφώνησαν ότι δημιουργεί ευκαιρία για εισδοχή νέας ενέργειας στις συνομιλίες για τη διευθέτηση, σύμφωνα με την κοινή διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Επίσης, συζήτησαν τις πιθανές συνεισφορές που θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος με μια διευθέτηση στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Τέλος, συμφώνησαν πως η ενοποίηση της Κύπρου σε μια διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία είναι προς το καλύτερο συμφέρον όλων των Κυπρίων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Στοδουλίδης, οι πρέσβεις Νίκος Εμιλίου και Γιώργος Σακαλή και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από αμερικανικής πλευράς, η Υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ, ο Βοηθός Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζεφ Πρέσκοτ και η Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών Αμάντα Σλότ. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο κ. Μπάιντεν μετέφερε στον πρόεδρο Αναστασιάδη την υπόσχεση Ερντογάν ότι επιθυμεί λύση του Κυπριακού και πως η Άγκυρα θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και ότι στη συνομιλία ο Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε δύο φορές τον όρο «τουρκική εισβολή».